χωρίσατε. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ σήμερα στο Αμφιθέατρο της Κομιταρίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοργάνης σε ένα συνέδριο με θέμα την κυκλική οικονομία ως μονόδρομο στην ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο φέρνει στο επίκεντρο του δημοσίου διαλόγου σημεία, κατευθύνσεις, στόχους, πολύπλευρες δράσεις, πρακτικές και προτάσεις. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μέσα στις εξελίξεις, προσπαθώντας να βρει πόρους και να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες, υλοποιεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Go Green μέσω της διασυνοριακής συνεργασίας Interreg Balkan Med, που απορρέει από την ισχυρή βούληση των χωρών που συμμετέχουν για ποιότητα ζωής. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί εταίροι του έργου, καταρχάς είναι μεγάλη τιμή για μας που καταφέρατε να είστε σήμερα εδώ μαζί μας και αποτελεί και ιδιαίτερη χαρά που καταφέρουμε να υλοποιούμε ένα τέτοιο έργο για την περιφέρειά μας. Είναι ένα έργο πολύ σημαντικό, ένα έργο στρατηγικής σημασίας που η αλήθεια είναι ότι καταβάλαμε μεγάλη προσπάθεια μαζί με τις υπηρεσίες της περιφέρειάς μας έτσι ώστε να είμαστε σήμερα εδώ και να μπορούμε να μιλάμε για κάποια έργα που είναι αρκετά καινοτόμα, νέες τεχνολογίες που θα εγκατασταθούν στην περιφέρειά μας, που αν αυτά δεν γινόταν με τη συνδρομή των υπηρεσιών μας, σίγουρα δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για καμιά υλοποίηση κανένας έργου. Και φυσικά, σε αυτήν όλη την προσπάθεια και η μονάδα του Interreg που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται σήμερα εδώ από την Αθηνά του Κουλουμπατζάνη ήταν πολύ σημαντική και η συνδρομή τους ήταν κάτι το ιδιαίτερο και μοναδικό και την ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου που με τόσο ζήλο και αυταπάρνηση συμμετείχε στην υλοποίηση αυτού του έργου. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να αναφερθώ στις δύο φορείς οι οποίοι συμμετέχουν κατά κάποιο τρόπο στην υλοποίηση αυτού του έργου και αναφέρομαι στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας όπου η μία εγκατάσταση, θα τα πούμε βέβαια και μετά στην παρουσίαση, θα γίνει στις εστίες του Πανεπιστημίου και στο Νοσοκομείο των Ρεβενών όπου και εκεί θα γίνει μια εγκατάσταση κάποιων data centers και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνεργασία που είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα έτσι ώστε να καταλήξουμε και στις υποδομές που εμείς χρειαζόμασταν για να μπορούν να τοποθετηθούν αυτές οι εγκαταστάσεις αλλά και από εκεί και πέρα στο να συνδράμουν και αυτοί με τις τεχνικές τους υπηρεσίες κυρίως στο ότι μπορούν όντως να μας διαθέσουν τον απαραίτητο χώρο για την εγκατάσταση αυτών. Δεν θέλω να κουράσω σε αυτό το σημείο. Θα ήθελα να συνεχίσουμε με τους υπόλοιπους προσκεκλημένους και τους χαιρετισμούς από διάφορους φορείς. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Αντιδήμαρχο Κοζάνη, τον Τάσο τον Ραφαλίδη για την παρουσία του εδώ, τον Γιώργο τον Τζίτικα από το Τεχνικό Επιμελητήριο που μας τιμά με την παρουσία του και φυσικά όλους εσάς που βρίσκετε σήμερα εδώ και θέλετε να ενημερωθείτε και για αυτό το μεγάλο και σημαντικό έργο για την περιφέρειά μας. Καλημέρα σας. Φίλε Στέλιντένα, δεν θα μπορούσα να μην δεχτώ με χαρά την πρόσκλησή σου να με τιμήσεις προσκαλώντας μας σε ένα τόσο σημαντικό έργο. Όλοι ξέρουμε τον όρο κυκλική οικονομία και πόσο σημαντικός είναι αυτός ο ρόλος γενικότερα σε όλες τις εκφάσεις της οικονομικής μας δραστηριότητας και τα αποτελέσματά της πόσο μάλλον όσον αφορά το συγκεκριμένο έργο, την πράσινη ανάπτυξη και αυτό που ονοματίζει την περιφέρεια και ο αντιπεριφερειάρχης του Στέλιος ο Γιάννης. Θέλω να τον συγχαρώ γιατί τέτοιες ενέργειες αναβαθμίζουν τόσο την περιφέρεια αλλά τόσο και τις υπηρεσίες και τους θεσμικούς φορείς που συνεργάζονται. Να συγχαρώ τα στελέχη της περιφέρειας στο πρόσωπο του Ιλία του Γιαννόπουλου, της Βαΐτσης, της Καλπάκη που τους βλέπω εδώ παρόντες. Και κυρίως θα μου επιτρέψετε μια και είμαι και από τα Ρεβενά να συγχαρώ για την συμμετοχή της και για την προσφορά της στο συγκεκριμένο έργο την Διοικήτρια του Νοσοκομείου Ρεβενών, την Ευτυχία την Καπάτο, που πάντα το Νοσοκομείο Ρεβενών είναι ανοιχτό σε τέτοιες συνεργασίες που έχουν σκοπό και στόχο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και την εξοικονόμηση ενέργειας. Τέτοια έργα πρέπει να έρχονται στην περιφέρειά μας, πρέπει να αντιλούμε τέτοιους πόρους. Στέλνει ο Γιάννα για ακόμα μια φορά συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα και ευελπιστούμε
να δούμε και άλλα τέτοια όμορφα πράγματα στην περιοχή μας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Το GoGreen για μένα είναι ένα προσωπικό στοίχημα, να σας πω την αλήθεια. Σήμερα εκπροσωπώ τη διαχειριστική αρχή, την υπηρεσία Interreg 2127, όπως ονομάζεται πλέον. Και στο πλαίσιο του Balkan Med, του προγράμματος, του μοναδικού διακριτικού προγράμματος, στο οποίο περιλαμβάνονται 5 χώρες και όχι 2, όπως είμαστε συνηθισμένοι στα διασυνολικά προγράμματα. Έχουμε φέρει 5 χώρες, αυτή τις 5 χώρες του προγράμματος, προκειμένου να κυνηγήσουν όλοι μαζί το στόχο του Digital Transformation. Έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον έργο, το Go Green, μεγάλη σημασία στρατηγικής και για το πρόγραμμα και για την περιοχή της Κοζάνης. Χαιρόμαστε το που βλέπουμε να υλοποιείται με επιτυχία. Θα αρχίσει να δίνει αποτελέσματα σιγά σιγά, θα μπορέσουμε να προσφέρουμε ακόμα περισσότερα και στο μέλλον. Θέλω να ευχηθώ πολύ καλή επιτυχία και στον κύριο Κιάννα, αλλά και στην περιφέρεια για την υλοποίηση του έργου αυτού. Ξέρω ότι είναι ένα δύσκολο έργο και από διοικητικής πλευράς και διαδικαστικής πλευράς και για μας είναι μια πρόκληση προς την παρακολούθηση. Είμαι σίγουρη ότι θα πάει καλά, δεν υπάρχει άλλη λύση. Πρέπει να πάει καλά και θα πάει. Κύριε Κατσάνη, πρόσωπε του Ιντερεκ, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, το έργο Go Green είναι ένα πρωτοποριακό έργο για την περιφέρειά μας. Στα πλαίσια αυτού, μετά την απόφαση ένταξης, ορίστηκε μια επιτροπή, μάλλον μια ομάδα έργων, της οποίας συντονιστής είναι ο κύριος Οικονομίδης με τον κύριο Κουρία, αμφότεροι γενικοί διευθυντές της περιφέρειάς μας και μάλιστα σε νευραλγικές γενικές διευθύνσεις. Ο κύριος αναγνώστου του με τον υποφαινόμενο είμαστε συντονιστές της ομάδας έργου, ενώ την ομάδα πλαισιώνουν η κυρία Καλπάκη, η Διευθύντρια Οικονομικών της Περιφέρειας, η κυρία Καλογεράτου, μηχανικός της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και η κυρία Χριστοπούλου, προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Περιφέρειας. Στα πλαίσια λοιπόν της ομάδας έργου, υλοποιήσαμε τα πρώτα και βασικά βήματα για να μπορέσουμε να συνδοσιοποιήσουμε κάποια πακέτα εργασιών και σήμερα είμαστε στην θέση να σας ανακοινώσουμε ότι ήδη τα δύο σημαντικότερα κομμάτια του αντικειμένου της περιφέρειάς μας, τα πακέτα εργασιών 3, 4 και 5, έχουν πάρει το δρόμο της διαγωνιστικής διαδικασίας. Ήδη χθες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής προσφορών, υποβλήθηκαν προσφορές με μια αξιολόγηση. Αντίστοιχα, το πιο σημαντικό κομμάτι του έργου που είναι η εγκατάσταση των, όχι ακριβώς data center, των κέντρων επεξεργασίας στα Βεβαινά και στην Κοζάνη, εδώ στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Λογικής Μακεδονίας. Αυτός λοιπόν ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται στις 5 Απριλίου. Ευελπιστούμε ότι μέχρι τέλος Μαΐου θα έχουμε ολοκληρώσει τις διαδικασίες επιλογής των αναδόχων για να μπορέσουμε στη συνέχεια να υλοποιήσουμε το έργο. Χαιρετίζω με χαρά το συνέδριο αυτό που λαμβάνουν χώρα στο όμορφο κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Η δικιά μας γενιά λοιπόν μπορώ να πω ότι βρίσκεται κάπου στο μετέχνιο, βρίσκεται μετά από τις γενιές που δεν ήξεραν τι θα πει κυκλική οικονομία, ίσως δεν γνώριζαν και τι θα πει οικονομία. Και πριν από τις γενιές που ακολουθούν και εύχομαι να έχει δημιουργηθεί και συνδιαμορφωθεί αυτό το πλαίσιο ώστε η κυκλική οικονομία να είναι αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας των ανθρώπων. Εμείς λοιπόν τώρα, αναφερόμενοι στους εκπροσώπους των ΟΤΑ, θα πρέπει μέσα από τις ενέργειές μας να ενισχύσουμε την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας και να προωθούμε με τέτοιο τρόπο αυτές τις ενέργειες και δράσεις που να γίνονται κατανοητές από τους πολίτες και ποια είναι η χρησιμότητα αλλά και τι ωφέλη θα έχουν. Ο Δήμος Κοζάνης λοιπόν από το 2021 μέσα από το σχέδιο κυκλικής οικονομίας αλλά και του ψηφιακού μετασχηματισμού προωθεί αυτό ακριβώς το πράγμα. Ενεργοποιούμε τους πολίτες μέσα από καμπάνιες και με δράσεις και έργα που είναι χρήσιμα, ωφέλιμα για όλους και αφήνουν το δικό τους πράσινο αποτύπωμα. Εύχομαι λοιπόν ολόψυχα καλή επιτυχία στο πολλά υποσχόμενο αυτό project. Αγαπητές, αγαπητοί εταίροι του έργου, αγαπητές και αγαπητοί φίλες και φίλοι, αγαπητέ κύριε Κιάννα, φίλες έργα, είναι μεγάλη μου χαρά να συμμετέχω προσωπώντας στην Άγκο της Δυτικής Μακεδονίας Αλφαέψιλον στη σημερινή ημερίδα με θέμα την κυκλική οικονομία. Ειδικότερα ως προϊστάμενος του τμήματος ενέργειας και περιβάλλοντος,
Οφείλω να πω ότι έχουμε ασχοληθεί με αρκετά ενεργειακά έργα που έμεσα ενσωματώνουν την έννοια της κυκλικής οικονομίας. Σήμερα έχουμε την ευκαιρία να εξερευνήσουμε το πώς η κυκλική οικονομία μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία μιας πιο αϊφόρου και βιώσιμης κοινωνίας. Η κυκλική οικονομία είναι ένα νέο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης που βασίζεται στην ανακύκλωση και την ανανέωση των πόρων με στόχο να μειωθεί η εξάρτηση από τους πεπερασμένους φυσικούς πόρους και να ελαχιστοποιηθεί η περιβαλλοντική επίπτωση των οικονομικών δραστηριοτήτων. Η κυκλική οικονομία αντιπροσωπεύει έναν παράγοντα που αλλάζει το παραδοσιακό μοντέλο της γραμμικής οικονομίας, που βασίζεται στην απόρριψη των αποβλήτων και στην κατανάμιση των πόρων που έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα περιβαλλοντικής και οικονομικής φύσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Η κυκλική οικονομία προωθεί μια πιο αϊφόρο και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, εθαρρύνοντας την ανακύκλωση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των πόρων και την αναβάθμιση της παραγωγής και της κατανάλωσης ως μέρος μιας ολοκληρωμένης οικονομικής στρατηγικής. Ως αναπτυξιακός οργανισμός, η ΑΝΚΟ έχει σκοπό την προώθηση, τη στήριξη και τη συμμετοχή στην ολοκληρωμένη περιφερειακή ανάπτυξη. Είμαστε στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, όπου σε λίγο θα ξεκινήσει η εκδήλωση που με θέμα την κυκλική οικονομία ως μονόδρομο ανάπτυξη στη Δυτική Μακεδονία. Είναι μια εκδήλωση η οποία βασίζεται σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο έχει εγκρίνει και υλοποιεί η περιφέρειά μας με την ονομασία Go Green, όπου μέσω αυτού του προγράμματος σε κάποιες δομές της περιοχής μας και συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στις αιστείες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και στο Νοσοκομείο Βρεβενών θα εγκατασταθούν κάποια μηχανήματα, τα λεγόμενα data centers, που από τη θερμότητα που εκλείουν, αυτή η θερμότητα αντί να πηγαίνει χαμένη, θα οδηγείται ως ζεστό νερό χρήσης στις εγκαταστάσεις αυτές. Άρα με αυτόν τον τρόπο θα εξοικονομούμε ενέργεια και φυσικά θα μειώνουμε το αποτύπωμα άνθρακα. Οι ενέργειες του συνεδρίου γίνονται στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, όπως είπαμε, και φυσικά σήμερα μαζί μας έχουμε εκλεκτούς εισηγητές από διάφορους φορείς της περιοχής μας, αλλά και από επιχειρήσεις που πλέον έχουν εφαρμόσει δράσεις κυκλικής οικονομίας ή παράγουν προϊόντα τα οποία βασίζονται στην κυκλική οικονομία. Αυτό είναι το ευχάριστο και αυτό θα πρέπει να βγει και ως υπέρασμα από αυτό το συνέδριο, ότι η Δυτική Μακεδονία είναι μπροστά στις εξελίξεις και φυσικά και εμείς από τη δικιά μας την πλευρά ως Περιφερειακή Αρχή αυτό θέλουμε να προτάξουμε.